Τα παραρτήματα Θεσσαλονίκης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδας, απευθύνουν θερμό χαιρετισμό σε όλο το λαό της πόλης με αφορμή τα 79 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Είναι απόλυτο ψεύδος ότι οι Γερμανοί αποχώρησαν μόνοι τους. Αντίθετα, ο απελευθερωτής Ελλάς έδωσε ματηρές μάχες και εισήλθε από δυτικά, ανατολικά και βόρεια, αφού από το προηγούμενο βράδυ στις 29 Δεκάτου 1944 τμήματα του Ελλάς είχαν καταλάβει αρκετές συνοικίες. Έτσι αναγκάστηκαν οι Ναζί να εγκαταλείψουν άρον-άρον την πόλη. Η εθνική αντίσταση του λαού μας με μπροστάριδες το ΕΑΜ, τον Ελλάς, την ΕΠΟΝ φωτίζουν και εμπνέουν και σήμερα τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατικά δικαιώματα, για ζωή και αξιοπρέπεια, για μια άλλη κοινωνία. Αυτές οι ώρες οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται στο λαό της Παλαιστίνης που σφαγιάζεται καθημερινά από το εγκληματικό κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με άμεση συνενοχή των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μακελιό αυτό άμεση εμπλοκή έχει και η κυβέρνηση της χώρας μας με την κατάπτυστη στάση της στο πλάι των δολοφόνων. Η ΠΕΑΕΑ ΔΟΣΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας με την ευκαιρία της 79ης επέτειου της απελευθέρωσης της πόλης καλεί το λαό μας να συνεχίσει και να εντείνει τις κινητοποίησεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και κατά δίκη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ανάδειξη της ηρωικής δράσης της εθνικής μας αντίστασης, για να μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές την ιστορική αλήθεια. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στους πολέμους του για δημοκρατικά δικαιώματα, ελευθερίες, για κοινωνική προκοπή. Θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, θα τους τιμάμε για πάντα και δεν θα αποστούμε ποτέ από το παράδειγμά τους.